Πάμε στον κύριο Θόδωρο Πελαγίδη, να τον καλημερίσουμε, υποδιοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε Πελαγίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπαμε τώρα με την ΕΒΑ. Αν πραγματικά η κατάσταση όλο και χειροτερεύει καθημερινά, το βλέπουμε ως αποτέλεσμα του πολέμου και της κρίσης. Αυτά που έγιναν χθες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ικανά να βάλουν ένα φρένο, κύριε Πελαγίδη? Πρέπει να εξειδικευτούν περαιτέρω. Υπήρχε μια δήλωση του μέλους του Συμβουλίου Ζεβε Σνάμπελ πριν την συνεδρίαση, δύο μέρες πριν, η οποία μίλησε για ένα εξειδικευμένο εργαλείο στήριξης των ομολόγων που εκδίδουν χώρες που έχουν υψηλό χρέος, όπως η Ιταλία κυρίως, κυρίως λέω, Ιταλία και η Ελλάδα κτλ. Ναι, με την εξειδίκευση, κοιτάξτε, καθώς υπάρχει αυτή η πρόθεση ακόμα, έτσι, για τον επόμενο μήνα της αύξησης των επιτοκίων, αυτό έχει γίνει αυτό που λέμε discount στις αγορές και έχουν διευρυνθεί τα λεγόμενα spreads, δηλαδή οι διαφορές της αποδόσης των διαφόρων ομολόγων, των δεκαετών ομολόγων που εκδίδουν οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Αυτό το εργαλείο τώρα πώς θα λειτουργήσει όταν το δούμε, όπως λέτε, στην ανάπτυξή του? Και αν όντως συγκροτηθεί, τέλος πάντων σχεδιαστεί αυτό το περιβόητο μπαζούκα, στο οποίο ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να λειτουργήσει ακριβώς ως υπερόπλο, τι θα πρέπει να περιλαμβάνει, κύριε Πελαγίδη, έτσι με απλά λόγια? Περιλαμβάνει έναν τρόπο υβριδικό στήριξης της αγοράς των χαρτιών αυτών, έτσι ώστε να περιοριστούν οι αποδόσεις. Το πρόβλημα είναι σημαντικό στην Ιταλία. Θα αγοράζει, ας πούμε, ομόλογα, αν βγαίνουν και βλέπουν ότι πάνε να πετάξουν στα ύψη, θα αγοράζει, θα σκουπίζει την αγορά, όπως λέμε? Εάν πρέπει να χρηματοδοτήσει η Ιταλία τις ανάγκες της, που είναι 300 δις φέτος, μέχρι τώρα να έχει καλύψει, αν θυμάμαι καλά, τα 40 και με τα 60 που έχει ριζέρβες, αν πρέπει λοιπόν να στηριχθεί η χώρα αυτή για να καλύψει τις ανάγκες τις δημοσιονομικές, θα βρεθεί ένας τρόπος. Αυτή είναι η λογική, ώστε αυτό να καταστεί εφικτό, διαφορετικά θα έχουμε ασφυξία. Τώρα, κύριε Πελαγίδη, αν μπορείτε για να το εξηγήσουμε και για τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, στην καθημερινότητά μας, έστω και μακροπρόθεσμα, τι θετικές επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει αν λειτουργήσει ομαλά αυτή η κίνηση? Να κοιτάξτε, ο ΔΙΧ έχει μέχρι τώρα λάβει από τον προγραμματισμό του τον περίπου 12 δις για φέτος, που είναι οι ανάγκες του δημοσίου, ένα ποσοστό γύρω 40%. Δεν έχει ανάγκες 12 η χώρα, τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλύτερα. Θα μπορέσει, πιστεύω, μέχρι το τέλος του έτους να σηκώσει άλλο ένα μικρό ποσό, μπορεί 2 ή 3 δις αναλόγως. Επομένως δεν έχω την άποψη ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, αν όμως το πρόγραμμα αυτό εξειδικευτεί και ανακοινωθεί, τότε οπωσδήποτε θα αποκλιμακώσει τις αποδόσεις και θα κάνει πιο φτηνή την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Έτσι κι αλλιώς όμως καταλαβαίνω ότι θα πάμε κάποια στιγμή αργότερα, όχι τώρα, σε εκδόσεις χαμηλής ορίμανσης, δηλαδή λιγότερων ετών ή και μηνών, έτσι ώστε να καλυφθούν κάποιες ανάγκες. Δεν ανησυχώ, γιατί πηγαίνουν πάρα πολύ καλά τα φορολογικά έσοδα. Υπάρχει αυτό που βλέπετε. Πάνω, αλλά η κρίση δεν σταματάει, κύριε Πελαγίδη. Όντως πάνε καλά. Κάποια χρήματα υπάρχουν ακόμα. Ναι, ο κόσμος πλήρωσε τους φόρους. Είδαμε ότι πλήρωσε τον ένφια χωρίς να βάλει δόσεις. Οπότε από εκεί στο μεγαλύτερο ποσοστό προέκυψε αυτή η υπερκάλυψη των εσόδων. Το πρώτο τρίμηνο, επειδή πολλοί λένε ότι η βάση ήταν χαμηλή, δεν είναι όμως αυτό. Το πρώτο τρίμηνο υπάρχουν 49 δις στο ΕΠ. Πάρα πολλά χρόνια έχουμε να δούμε τέτοιο ποσό, που το είδατε ως 7%. Ναι. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα είναι κάτι, πώς να πω, δυσμενές το καλοκαίρι, γιατί βλέπω την κίνηση που υπάρχει. Δηλαδή βλέπω τη δαπάνη που γίνεται. Αν και ξέρετε ότι αυτά πρέπει να περιμένεις κάποιους μήνες για να τα εκτιμήσεις. Δηλαδή Απρίλιο-Μάιο. Το βλέπω ως τάση, λέτε. Η τάση αυτή. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι τα πράγματα είναι λίγο αντιφατικά, με την έννοια ότι η οικονομία τρέχει, η δαπάνη υπάρχει, η δαπάνη υπάρχει, το βλέπουμε γύρω μας. Δεν λέω η δαπάνη από όλους, δεν μπαίνω στο ζήτημα αυτό. Ναι, αλλά ως μέγεθος, λέτε, υπάρχει. Απ' την άλλη όμως υπάρχει ο πληθωρισμός, που είναι
εκεί που ξέρετε που καταστροφικός. Είναι. Καταστροφικός. Και δεν υπάρχει και μία εικόνα ότι αυτή η ανωδική τροχιά θα τερματιστεί κάπου, κύριε Πελαγίδη. Κύριε Αντωνοπούλου, εγώ είχα γράψει από πέρσι το φθινόπωρο και πιο πριν ότι θα είναι επίμονος, μακρύς και υψηλότερος. Mm-hmm. Όταν λέτε πόσο, για πόσο μιλάτε, εσείς τι ορίζοντα βλέπετε? Κοιτάξτε, μπορεί ο ρυθμός, προσέξτε, αυτό που βλέπετε λέγεται ρυθμός, mm-hmm. το 11% και το ναι, 10% ναι. Και τα λοιπά, να αποκλιμακωθεί, δηλαδή να γίνει 9, να γίνει 8, να δούμε ένα πληθωρισμό μέσον όρο που είναι κάτω από το 10 mm-hmm. για φέτος. Ναι, ναι. Και να αρχίσει να αποκλιμακώνεται ο ρυθμός της ανάου των τιμών, εντάξει, ναι. Κατανοητό αυτό. Κατανοητό. Ναι, το ύψος των τιμών όμως... Πότε θα το δούμε να πέφτει? Το ύψος των τιμών δεν υπάρχει πιθανότητα να πέσει, mm-hmm. διότι το 23 θα έχουμε έναν προφανώς χαμηλότερο ρυθμό, ο οποίος μπορεί να είναι 8, 7, 6 προς τα πίσω. Yeah. Οι τιμές θα πέσουν πολύ αργότερα, λέτε όμως. Ο ρυθμός και πάλι. Δεν ναι. θα πέσουν οι τιμές. Ναι, ναι, όχι, πολύ αργότερα θα το δούμε, λέτε, στις τιμές αυτό. Θα το δούμε. Οι τιμές mm-hmm. είναι το ίδιο yeah. πράγμα με αυτό που λέτε. Δηλαδή θα δούμε ένα ρυθμό που πέφτει. Ελπίζουμε, πιστεύουμε από του χρόνου, mm-hmm. από το τέλος του έτους αυτού, ίσως και από το φθινόπωρο, θα δούμε. Mm-hmm. Το πόσο σημαντικό θα είναι η πτώση του ρυθμού αυτού θα το δούμε, δεν μπορεί κανείς να το υπολογίσει. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν οι προβλέψεις που δείχνουν πράγματι μια πτώση του ρυθμού. Όντως, και αυτό συμβαίνει, κύριε οικονόμου, γιατί ο πληθωρισμός είναι σαν το σκορπιό, καταστρέφει mm-hmm. τον εαυτό του. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα αρχίσει να τρώει τη δαπάνη, τη ζήτηση mm-hmm. από που προέρχεται κυρίως. Ναι, βέβαια, γιατί όταν είμαστε και σε μια φάση, κύριε Πελαγίδη, που οι μισθοί δεν ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν, μισό λεπτό. Έχουμε το κατώτατο. Είναι 10%. Σωστό. Υπάρχουν επίσης. Τον έφαγε ο πληθωρισμός, βέβαια, την έφαγε την αύξηση αυτή. Μα κοιτάξτε, εντάξει τώρα. Αν δεν το είχαμε, θα μου πείτε, θα μας έτρωγε αυτά, αλλά ναι, σωστό. Διδάσκουμε τους φοιτητές ότι οι μισθοί καθορίζονται στην αγορά όταν λειτουργεί αυτή καλά. Δηλαδή. Πώς να πω, οπωσδήποτε ο κατώτατος μισθός είναι. Είμαστε πολύ σε μια τέτοια πράγμα. Φάση τώρα, κύριε Πελαγίδη, που έτσι πως λειτουργεί, δηλαδή αυτό που λέτε που διδάσκεται στους φοιτητές, δηλαδή έτσι πως λειτουργεί αυτή τη στιγμή η αγορά, ανεβαίνουν οι μισθοί στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, στον ιδιωτικό, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε κάποια τέτοια εικόνα. Αφήστε το δημόσιο που είμαι και εγώ. Όχι για τον ιδιωτικό ρωτά. Ας μιλήσουμε για τον 90% που είναι ιδιωτικό. Ξέρετε ότι υπάρχουν παντού ελλείψεις. Παντού. Παντού όμως. Δηλαδή σε όλες τις ανειδίκευτες εργασίες υπάρχουν ελλείψεις. Τα ξενοδοχεία αλήθεια, δεν μπορούν να βγουν. Αλήθεια, έτσι είναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Κύριε Πελαγίδη, ότι τα ξενοδοχεία δεν βρίσκουν κόσμο μπορεί και να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν δίνουν και δελεαστικούς μισθούς όμως. Γι' αυτό λέμε, αν αυτό οδηγεί σε αύξηση μισθών. Το ίδιο λέμε. Ότι αυτό οδηγεί για να βρουν κόσμο σε κάποια προσαρμογή των μισθών προς τα πάνω. Λογικό είναι. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο πρέπει και να γίνει σε κάποιο βαθμό, έτσι δεν είναι? Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα θέμα που μας απασχολεί όλους πάρα πολύ, είτε έχουν οικονομική στενότητα είτε δεν έχουν οικονομική στενότητα, είναι το θέμα των καυσίμων. Δηλαδή πηγαίνεις πλέον για μέση με βενζίνη το αυτοκίνητό σου και πληρώνεις τουλάχιστον ένα 30% επάνω. Ναι. Εκεί τι μπορεί να γίνει προκειμένου, δηλαδή εσείς τι θα προτείνατε, κύριε Πελαγίδη, προκειμένου να πέσει κάπως η τιμή? Εντάξει, να σας πω, εγώ τώρα είμαι στην τράπεζα, δεν είμαι στην κυβέρνηση. Εντάξει, αλλά είστε οικονομολόγος που γνωρίζετε και έχετε μια τέτοια σκέψη εδώ πολύ προωθημένη. Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα, διότι από τη μια υπάρχουν έσοδα και η κυβέρνηση θεωρεί σωστό, εγώ δεν μπορώ να κρίνω, να αμέσως να... Πώς να πω, να δώσει με κάποιους τρόπους τα χρήματα. Ναι, στοχευμένα όπως λέει. Στοχευμένα, εντάξει. Ναι. Εγώ πάντα έχω πει ότι πρέπει να είναι στοχευμένα έτσι και αλλιώς. Mm-hmm. Το ξέρετε ότι αυτά είναι εισαγόμενα όλα. Αλλά να σας πω και ένα παράδοξο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν έχει πέσει καθόλου η κατανάλωση των πετρελοκινήτων. Έχει πέσει. Είναι νωρίς ακόμα όμως, νομίζω, κύριε Πελαγίδη, για να βγάλουμε συμπεράσματα. Γιατί ο κόσμος πρέπει να πάει και στη δουλειά του. Δηλαδή, και εγώ αυτό το επιχείρημα, επειδή τα ακούω να διατυπώνεται, τι να κάνει ο κόσμος, δηλαδή, να μην πάρει το αυτοκίνητό του, να μην πάει στη δουλειά του? Κυρία Αντωνοπούλου, δεν λέμε να μην πάει ο κόσμος στη δουλειά του. Προφανώς. Αλλά πήγαινε και στη δουλειά του και το 19, πήγαινε και το 21. Αυτό που λέμε είναι το παράδοξο φαινόμενο, το αντιφατικό. Ότι παρότι ανεβαίνει, mm-hmm. βλέπεις ότι δεν έχουν πέσει, άλλωστε δεν έχουν πέσει ίσως, ίσως να έχει μαζέψει από αλλού ο κόσμος και να έχει αφήσει αυτό το θέμα. Έχουν πέσει λίγο τις βενζίνες. Έχουν πέσει γύρω στο 8%, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 5-6%. Ναι, ναι. Αλλά το εκπληκτικό αντιφατικό φαινόμενο που πρέπει εγώ να
Mm-hmm. Πω είναι αυτό, ότι ενώ συμβαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει παρέμβαση, οπότε παρέμβαση. Εκτίμηση, κύριε Θαλαγίδη. Συγγνώμη, τι παρέμβαση θα μπορούσε να γίνει, γιατί για παράδειγμα είδαμε ότι στη Γερμανία μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έπεσε η τιμή της βενζίνης. Εδώ, επειδή ρωτάμε συνέχεια, εδώ θέλουμε αυτό το ερώτημα. Εύκολα κάποιος θα σας πει να πέσουν οι φόροι. Ναι. Εύκολα θα σας πει. Είναι αλλά πολλά, υπάρχει ένα αλλά. Το όλα είναι πάντα τα φορολογικά έσοδα. Δεν θα τα βρούμε. Οι χώρες αυτές, η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν φορολογικούς μηχανισμούς. Έχει μια μισθωτή εργασία 80 και 90%. Τα φορολογικά έσοδα είναι σταθερά. Ναι. Αν η χώρα δεν έχει από εκεί έσοδα, να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να δώσει ούτε επιστρεπές, θέλω να ούτε πω... μη επιστρεπές. Εντάξει, δηλαδή, α, λέτε ότι είναι ή το ένα ή το άλλο. Γιατί ο Σόλτς το έκανε εκεί στη Γερμανία για 3 μήνες. Μα εδώ, κύριε Πελαγίδη, είμαστε στη χώρα που το 77% των φορολογουμένων δηλώνει ως 10.000 ευρώ. Πού να τα βρει τα έσοδα. Ναι, εντάξει. Δεν θέλω να ξεχνάει κανείς πάντως. Όχι, αυτό πρέπει να το φτιάξουμε κάποια στιγμή, να το βελτιώσουμε. Γιατί δεν μπορεί να ισχύει αυτό ως πραγματικό μέγεθος. Ναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο, είναι θεσμικό, είναι βαρύ. Νομίζω ότι όλοι, ανεξαρτήτως πολιτικής ας πούμε τοποθέτησης, πιστεύουν ότι αυτό πρέπει και πώς να πω, εργάζονται ή θα εργάζονται για να διορθωθεί. Αλλά μέχρι τότε υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Έτσι. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι κάποιος τόσο αναρθολογικός, είτε είναι στην κυβέρνηση τώρα ή στην αντιπολίτευση, δεν ξέρω που αλλού, δεν με ενδιαφέρει εμένα, που να θέλει ας πούμε, να εφίσταται. Εσείς κύριε Πελαγίδη, τώρα έχετε μια εκτίμηση πότε μπορεί να πάμε σε αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης? Όπως είπε και ο CEO της JP Morgan, ο Jim Diamond, ότι υπάρχει μια καταιγίδα, πλησιάζει, υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι το Superstorm Sandy ή αν είναι κάτι πιο ελαφρύ. Όταν δεν ξέρουν οι άνθρωποι που είναι πολύ μπροστά στην αγορά, δύσκολα κάποιος. Τι να πούμε εμείς, δηλαδή, υπόλοιποι. Φοβόσαστε πάντως ότι μπορεί να είμαστε μπροστά στην τέλεια καταιγίδα, δηλαδή σε κάτι ακόμα χειρότερο τους επόμενους μήνες? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή το ενδεχόμενο πια σενάριο, θα το έλεγα ένα 40-50% να αντιμετωπίσει η Ευρώπη πολύ χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυσης και υψηλό επίπεδο τιμών. Θέλω αυτό να το δω για την Ελλάδα, γιατί τα στοιχεία μέχρι στιγμής δεν μου δείχνουν κάτι τέτοιο προς το παρόν. Αλλά πάλι κανείς, όπως δεν μπορούσε να προβλέψει το πρώτο τρίμηνο, δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι θα γίνει το τέταρτο τρίμηνο. Το δεδομένο ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, κύριε Πελαγίδη, και με αυτό το σενάριο που λέμε. Προφανώς είναι ένα πολύ αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον. Προώρες εκλογές θέλει η αγορά ή όχι? Τι θέλει? Ρωτήστε την αγορά. Η Κεντρική Τράπεζα δεν ενδιαφέρεται για αυτό. Το ξέρω, αλλά το ρωτάω ως σκέψη. Εσείς τι θα λέγατε, ας πούμε, είναι πιο καλά να πάμε σε εκλογές τώρα να έχουμε ένα περιβάλλον μπροστά μας καθαρό και σταθερό ή όχι? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι που λίγο με ο καθένας που ασχολείται λίγο, ότι πάντα η αγορά αποστρέφεται το πολιτικό ρίσκο. Δεν θέλει να ασχολείται με αυτό το πράγμα και επομένως το θέλει να το σμπρώχνει προς τα μακριά. Τι να σας πω τώρα, σωστό αυτό που λέτε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Πελαγίδη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς. Καλή δουλειά. Καλημέρα.